με δικαστήριο για υπεξαίρεση σε βάρος του Αρτέμις Ώρα. Ενώπιον του δικαστηρίου της Πάτρας οδηγήθηκε το πρωί ο Αρτέμις Ώρας με την κατηγορία της υπεξαίρεσης σε βαθμό κακοργήματος. Μόνο στη μορία. Δεν ελπίζουμε ότι πρόκειται να πάρουμε λεφτά πίσω, γιατί δεν δίνει λεφτά ο κύριος Ώρας ποτέ και πουθενά. Μηνυτές ήταν ο πρώην συνεργάτης του Αρτέμις Ώρα που καταγγέλει πως του έκλεψε περίπου 100.000 ευρώ την περίοδο που συνεργάζονταν στην περιβόητη επιχείρηση με τους παιδότοπους, αλλά και ο κουμπάρος του Ώρα που του είχε δώσει να πουλήσει το πολυτελές αυτοκίνητό του, με τον Αρτέμις Ώρα να επιχειρεί να τον πληρώσει με λιγμένα δινάρια του Κουβέιτ. Η δίκη τελικώς αναβλήθηκε για τα μέσα Μαρτίου. Θα είναι η αφορμή, επιτέλους ο κύριος αυτός και η ομάδα του, η οποία είναι εγκληματική οργάνωση, να βρουν τον τόπο που τους αρμόζει, γιατί ο τόπος τους είναι εκτός κοινωνίας και όχι μέσα στην κοινωνία. Ως καυγαλαία περίπτωση η εξαπάτηση των πολιτών χαρακτήρισε την υπόθεση Ώρα και ο Υπουργός Δικαιοσύνης στην αποκλειστική του συνέντευξη στην εκπομπή Ιστορίες και Δυσιακό Σιόνι. Ο Σταύρος Κοντονής δήλωσε έκπληκτος από την επίμαχη απόφαση του Πλημελιωδικείου Αθηνών που δεχόταν πως ο Αρτέμις Ώρας είναι ο διαχειριστής 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Δεν σας το κρύβω ότι μου προξένησε εντύπωση το γεγονός κάποιων κρίσεων οι οποίες διαλαμβάνονται στο κείμενο της απόφασης, και γι' αυτό το λόγο αμέσως τη διαβίβασα την ίδια μέρα στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για να γίνουν τα νόμιμα. Και νομίζω ότι θα μπει ένα τέλος σε αυτή την κραυγαλαία περίπτωση εξαπάτησης των πολιτών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης μάλιστα αναρωτήθηκε γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είχε ασχοληθεί με την υπόθεση Ώρα, αφού η επίμαχη απόφαση εκδόθηκε επί τα απομίμηση του Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν θα έπρεπε ο αρμόδιος Υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησης τότε να ενεργήσει και να πράξει αυτά που έπραξα εγώ μέσα σε 12 ώρες. Η εκπομπή Ιστορίες θα μεταδοθεί τα μεσάνυχτα στη τηλεόραση του Sky.